Είστε συντονισμένοι στην Ελεύθερη Ερτόπεν, ακούτε την εκπομπή Ραδιοπαντιέρα. Τον ηχορυθμίζει ο Παναγιώτης Ζέκιος, στο μικρόφωνο ο Νίκος Ξηρουδάκης. Συζητάμε σήμερα με τον καθηγητή Δημήτρη Καριώτη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΜΕ, και την καθηγήτρια Άννα Μπαχτή, πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΜΕ και πρώην πρόεδρο της 5ης ΕΛΜΕ Ανατολικής Αττικής. Το θέμα μας είναι η νέα σχολική χρονιά, ο τρόπος με τον οποίο άρχισε και οι αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση. Ήθελα να σας ρωτήσω τώρα για τις εξελίξεις στην τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση. Και βεβαίως ότι άλλο θέλετε να συμπληρώσετε στο προηγούμενο μέρος της συζήτησης. Δημήτρη. Πρώτα απ' όλα, πριν πούμε για την τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση, καλό θα ήταν να πούμε για τις γενικότερες εξελίξεις στο Λυκείο και να τις συνδέσουμε με την τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση. Πιο δόκιμα θα εξελιχθεί η κουβέντα. Απλά έχω να συμπληρώσω κάτι σε αυτό που είπε η Άννα πριν. Για την έγκριση ολιγομένων τμήματων στα επαγγελματικά λύκεια. Καταρχήν, υποτίθεται ότι έχουν εγκριθεί 1.400 περίπου ολιγομελή τμήματα φέτος κατά δήλωση του Υπουργείου Παιδείας. Με στοιχεία τα οποία δεν μας τα έχει διευκρινίσει, δεν τα έχει ανακοινώσει. Τι σημαίνει αυτό? Ότι 1.400 τμήματα στα ΕΠΑΛ στην ουσία εν δυνάμει δεν υφίστανται. Γιατί η έννοια του ολιγομελούς τμήματος δεν υπάρχει στο νομικό πλαίσιο που έχει ψηφίσει το Υπουργείο Παιδείας. Άρα λοιπόν είναι κατ' εξαίρεση λειτουργία για φέτος, με υπουργική, μέχρι και φέτος, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, με απόφαση του Υφυπουργού μάλλον Παιδείας, του κ. Μπαξεβανάκη, 1.400 περίπου τμήματων πανελλαδικά. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό εάν του χρόνου δεν λειτουργήσει κανένα? Απλούστατα, ένας πολύ μεγάλος αριθμός σχολείων της επαγγελματικής εκπαίδευσης απλά θα πάψει να υφίσταται. Αυτό για να γίνει κατανοητό από τον κόσμο πού πάει το πράγμα. Και είναι, πώς το λένε, να το πούμε ξεκάθαρα, ότι και αυτές οι εγκρίσεις και πέρσι και φέτος γίναν μετά από κίνηση, κινητοποίηση των εκπαιδευτικών, των γονιών, των μαθητών και τοπικά και πιο κεντρικά, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα φέτος. Του χρόνου, για να επιβιώσουν τα σχολεία, θέλει πολύ μεγαλύτερη κινητοποίηση. Ας πάμε τώρα στο ευρύτερο θέμα, το ζήτημα του Λυκείου. Που το ζήτημα αυτό αφορά τόσο το Γενικό Λύκειο όσο και το Επαγγελματικό Λύκειο. Τώρα, να πω δύο κουβέντες σε αυτό, για να ξεκινήσουμε και την κουβέντα, για να μην την μονοπολώ κιόλας εγώ. Ο κόσμος, ακούγοντας τις εξαγγελίες του Υπουργού Παιδείας για τη ηλικιακή βαθμίδα, έχει στο μυαλό του μόνο το Γενικό Λύκειο. Βέβαια, το Γενικό Λύκειο, οι αλλαγές στο Γενικό Λύκειο που εξήγηλε ο Υπουργός Παιδείας είναι καθοριστικές. Αυτές οι αλλαγές όμως δεν περιλαμβάνουν μόνο το Γενικό Λύκειο, αλλά επεκτείνονται και στο Επαγγελματικό Λύκειο, και θα το εξηγήσω πιο ύστερα αυτό, πώς έρχονται εκεί. Δύο-τρία συστατικά των εξαγγελιών. Καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε κάτι για τον κόσμο που μας ακούει. Να απαντήσουμε σε ένα ερώτημα. Το Λύκειο εδώ, το υπάρχον Λύκειο, καλύπτει τις μορφωτικές ανάγκες των μαθητών? Η απάντηση είναι όχι. Ο ίδιος ο χαρακτήρας του Λυκείου, που είναι άμεσα συνδεδεμένος με τις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής, έχει επί της ουσίας καταργήσει αυτό που ονομάζουμε εκπαιδευτικό χαρακτήρα, παιδαγωγικό χαρακτήρα του ίδιου του σχολείου, ειδικά αυτής της βαθμίδας. Είναι προφανές ότι πολλές φορές οι γονείς λένε ότι αυτό δεν είναι σχολείο. Το λένε και οι μαθητές, το λέμε και εμείς. Έρχεται λοιπόν το Υπουργείο Παιδείας να αλλάξει αυτό το υπάρχον σχολείο με τι? Θεσμοθετώντας επί της ουσίας τα χαρακτηριστικά αυτού του σχολείου επισήμως. Μάλιστα. Και όχι μόνο αυτό,
αλλά εντάσσονται στις πανελλαδικές εξετάσεις μέσα στη δομή του ίδιου του λυκείου αυτού. Αυτό επιγραμματικά θα το πω, για να δώσω και το χρόνο στην Άννα να πει και περισσότερα πράγματα. Αυτό πρώτον δημιουργεί χαρακτηριστικά φροντιστηροποίησης μέσα στο ίδιο το σχολείο, πολύ μεγαλύτερα από ό,τι υπάρχουν σήμερα. Δεύτερο, δημιουργεί ένα πλέγμα εξετάσεων που επί της ουσίας οδηγεί μια μεγάλη μάζα των μαθητών από το γενικό λύκειο έξω από αυτό. Και εδώ έρχεται το επαγγελματικό λύκειο. Θα το καρποθεί το επαγγελματικό λύκειο αυτόν τον αριθμό των μαθητών? Η απάντηση δεν είναι δεδομένη θετική. Αφήστε το όμως να το δούμε στη συνέχεια αυτό. Μάλιστα. Να σταματήσω εδώ, να δώσω το μικρόφωνο στην Άννα να το συνεχίσει. Ναι, νομίζω ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Ο Υπουργός Παιδείας και ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ εξήγηλαν το σχέδιό τους για αυτό που είπε και ο Δημήτρης για το νέο λύκειο. Παρόλα αυτά όμως πρέπει να γίνει γνωστό και στους ακροατές ότι με μια λογική σαλαμοποίησης, στην ουσία με ένα κόκκινο νήμα διαπερνάει όλες τις πολιτικές πρωτοβουλίες, τα νομοθετήματα, τα νομοσχέδια, τις υπουργικές αποφάσεις, τις οποίες έχει περάσει και αυτή η κυβέρνηση, αλλά και οι προηγούμενες, για το σύνολο των βαθμίδων της εκπαίδευσης. Από το προνήπιο και το δημοτικό σχολείο, θα πούμε ορισμένα πράγματα μετά, μέχρι και το γυμνάσιο πέρσι, το λύκειο, την επαγγελματική εκπαίδευση και τελείως πρόσφατα το καλοκαίρι με το νόμο Γαβρόγλου που πέρασε για τα πανεπιστήμια. Άρα θέλουμε να πούμε ότι δεν είναι ένα πράγμα που αφορά μόνο το λύκειο και όλα τα υπόλοιπα βαίνουν καλώς. Υπάρχει η προσπάθεια να διαμορφώσουν ένα σχολείο. Είναι καινούργιο αυτό το σχολείο του κυρίου Γαβρόγλου? Πρέπει να το απαντήσουμε αυτό. Είπε ο Δημήτρης ορισμένα πράγματα. Το σχολείο αυτό του κυρίου Γαβρόγλου δεν είναι καθόλου καινούργιο. Είναι πολύ παλιό. Έχουν κάνει σοβαρότατες προσπάθειες όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Νίκο, είσαι και παλιός. Θυμάσαι το «Κάτσε καλά Γεράσιμε» και το «Γεράσιμο Αρσένη» και την περίφημη μεταρρύθμιση του Αρσένη στο Λύκειο. Θυμόμαστε το Γεωργάκη τον Παπανδρέου και το Εθνικό Απολυτήριο του 1996. Θυμόμαστε τις μεταρρυθμίσεις της Γιαννάκου, της Διαμαντοπούλου, του Αρβανιτόπουλου, που ένα πράγμα είχαν στο μυαλό τους. Λιγότερο σχολείο, λιγότερο δημόσιο σχολείο, λιγότερα παιδιά να τελειώνουν το λύκειο και να μπαίνουν στο πανεπιστήμιο. Αυτό ήταν ο βασικός μοχλός όλων αυτών των ζητημάτων. Ένα. Δεύτερο ζήτημα, ότι πλέον θα έπρεπε να ξεχάσουμε, όπως και από όλα τα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΣΑ εμφανίζονται, τέρμα η έννοια της επιστημονικής γνώσης, των επιστημονικών αντικειμένων, της ευρύτερης μόρφωσης, και πάμε σε μια λογική που λέει δεξιότητες και χυλός. Να το πούμε απλά, αν θα δει κανείς το νέο λύκειο του κυρίου Γαβρόγλου, το οποίο μιλάει για εμβάθυνση, θα δει πάρα πολύ απλά ότι χημεία, κάθετος, βιολογία, ένα αντικείμενο. Όποιος είναι επιστήμονας, όποιος γνωρίζει ορισμένα πράγματα, θα καταλάβει ότι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Χημεία, θρησκευτικά χωριστά πάντα. Χημεία, βιολογία, ένα πράγμα. Κοινωνιολογία, οικονομία, ένα πράγμα. Δηλαδή, πάει σε μία λογική χυλού, κουβάδων μαθημάτων, δεξιοτήτων και κατ' επέκταση σε ένα εκπαιδευτικό προσωπικό ευέλικτο, στο να μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτές τις κατευθύνσεις. Το περιγράφαμε πέρσι, αν το θυμάστε καλά, το τι πάνε να κάνουν σε σχέση με τη γνώση και τις δεξιότητες στο σχολείο και με τις θεματικές εβδομάδες, όπου ενώ κατήργησε ώρες από τη βιολογία, την οικιακή οικονομία, τη φυσική αγωγή, από τα επιστημονικά αντικείμενα δηλαδή κατήργησε ώρες, στην πράξη πάει σε θεματικές εβδομάδες που με διάφορες πληροφορίες, δεξιότητες κτλ. Προσπάθησε και εβδομάδες, μέρες να δώσει απαντήσεις σε μια σειρά ζητήματα τα οποία ήταν μια κατάσταση χυλού και τη γνώρισαν τα σχολεία. Άρα λοιπόν το νέο λύκειο το οποίο έρχεται να φτιάξει το Υπουργείο Παιδείας είναι ένα λύκειο το οποίο είναι βαθιά ταξικό, μικρό, πολλαπλών εξετάσεων και εσωτερικά, και είναι εξαιρετικά κρίσιμο αυτά, διαφοροποιημένο. Δηλαδή το παιδί, από εκεί που μας έλεγαν ότι τέρμα οι πανελλαδικές, τώρα οι πανελλαδικές γίνανε κεντρικά οργανωμένες εξετάσεις.
Από εκεί που έλεγαν ελεύθερη πρόσβαση στα πανεπιστήμια, τώρα μας λένε ότι το παιδί στην τρίτη ηλικίου θα δίνει και το Γενάρη, ναι, με εξετάσεις πανελλαδικές στα μαθήματα του τετραμήνου, αντικειμενικός και εξωτερικός αξιολογητής για τις εργασίες των παιδιών και μάλιστα και ως μέσο αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού αυτές οι εργασίες και τέλος ένα πανελλαδικές εξετάσεις σε 4-5 μαθήματα, πόσο θα είναι αυτό δεν μας το έχουν ξεκαθαρίσει προς το παρόν, που θα είναι εξ από ένα κορμού τα υπόλοιπα ατομικές επιλογές των μαθητών. Δηλαδή ο γονιός σου λέει «ΟΚ, ρε παιδί μου, εντάξει, και τώρα το παιδί μου έδινε πανελλαδικές, θα είναι λίγο πιο σκληρές, θα είναι πιο χαλαρές, πάντως έδινε πανελλαδικές». Εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε σε όλους και να γίνει γνωστό, γιατί εύκολα και πάρα πολύ επιτηδευμένα προσπαθεί το Υπουργείο αυτό να το ξεπεράσει, ότι το παιδί θα δίνει πανελλαδικές για να πάρει εθνικό απολυτήριο. Δεν θα είναι ενδοσχολικό, οι πανελλαδικές εξετάσεις θα καθορίζουν. Και μάλιστα και ένα εθνικό απολυτήριο διαφοροποιημένο. Αν το χημικό πρέπει να ζητάει αυτά τα μαθήματα για να εισαχθείς, πρέπει ο μαθητής να είναι αποφλήτως αποφασισμένος το ποια μαθήματα θα πάρει με βάση το ποια σχολή θέλει να περάσει. Αυτό που ξέραμε ότι υπήρχε τέλος πάντων ένα σχολείο με το τμήμα που έκαναν τα παιδιά τα ίδια μαθήματα προκειμένου, ας πούμε, να μπουν στις θετικές σχολές, αυτό σε έναν βαθμό πρέπει να το ξεχάσουμε. Τι σημαίνει αυτό παραπέρα, και έρχομαι και σε αυτό που έλεγες Νίκο και για τον ΟΣΑ, είναι ότι το σχολείο πρέπει να είναι λιγότερο το λύκειο. Πρέπει το 1/3 των σχολικών μονάδων των λυκείων να κλείσουν. Καταλαβαίνουμε ότι οι πολλαπλές επιλογές σημαίνει και μεγάλο σχολείο. Άρα τα μικρά σχολεία θα πρέπει να τα στείλουμε, να τα ρίξουμε στον ΚΕΑΔΑ, να κλείσουν, και με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τα σχολεία και για τους μαθητές και για τους εκπαιδευτικούς. Ναι, αλλά τη μορφολογία του εδάφους του ελληνικού δεν μπορούμε να την αλλάξουμε. Δηλαδή, στα νησιά πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, πώς θα ενοποιήσουμε νησιά. Α, έχει δηλήσει το Υπουργείο, θα γίνει τηλεκπαίδευση. Α, τηλεκπαίδευση. Δηλαδή, καταργούμε κάθε έννοια σχολείου, παιδί μου, και ό,τι αυτό σήμαινε τόσα χρόνια. Η κοινωνικοποίηση του κυρίου Γαβρόγλου, μας έλεγε χαρακτηριστικά στην Κέρκυρα, νομίζω το είπε Δημήτρη, ότι δεν θέλουμε τα ολιγομελή τμήματα των 6 μαθητών στα ΕΠΑΛ, γιατί δεν κοινωνικοποιούνται τα παιδιά. Ενώ με την τηλεκπαίδευση, η κοινωνικοποίησή του θα είναι μια. Θα είναι άμεση. Θα είναι άμεση. Εύστοχο. Να συμπληρώσω λίγο. Ναι, παρακαλώ. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, η ουσία που είπε η Άννα, υπηρετούν ένα ευρύτερο στόχο. Καταρχήν, είπε η Άννα για λιγότερο σχολείο. Είναι στρατηγικό στόχο. Λιγότερο δημόσιο σχολείο, εγώ θα το έλεγα, όχι ακριβώς λιγότερο σχολείο, λιγότερο δημόσιο σχολείο. Στην κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να βάλουμε, μάλλον στην κουβέντα θα πρέπει να βάλουμε ένα ευρύτερο στρατηγικό στόχο που έχει πέσει στο τραπέζι. Το έχει βάλει ο ΣΕΒ, το έχουν βάλει όλα τα πολιτικά κόμματα του κυβερνητικού τόξου, που εν δυνάμει θέλουν ή είναι βρίσκεται, που εν δυνάμει θέλουν να πάρουν να διαχειριστούν μάλλον την υπάρχουσα κατάσταση, και επίκειται να το θέσει και με συγκεκριμένη οδηγία η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ΟΣΑ το έχει θέσει από πολύ πιο παλιά και είναι στρατηγικός στόχος, και αυτό ονομάζεται αυτονομία της σχολικής μονάδας. Αυτό τώρα, τι περιεχόμενο έχει, αναφέρει, θα πω λίγα πράγματα σε αυτά, έτσι όπως το αναφέρει ο Γαβρόγλου στα κείμενά του, ο Υπουργός Παιδείας, όπως τα ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη κλπ. Τι θέλουμε, θέλουμε να έχει το σχολείο διοικητική αυτονομία, μόνο του δηλαδή να στέκεται, ο διευθυντής να είναι ένας μάνατζερ ο οποίος θα μπορεί να το κουμαντάρει, και οικονομική αυτονομία. Δεν θα βάλω την παιδαγωγική, είναι μεγάλο ζήτημα, δεν θα το ανοίξω τώρα. Οικονομική αυτονομία. Τι σημαίνει λοιπόν διοικητική αυτονομία και οικονομική αυτονομία? Ότι το σχολείο σαν μονάδα θα είναι μόνο του, θα πρέπει να λειτουργεί μόνο του, θα πρέπει να ζει μόνο του. Να βρίσκει δηλαδή τους πόρους για να επιζήσει, και φυσικά να έχει τη διοικητική επάρκεια όλο αυτό το πράγμα να λειτουργήσει μόνο του. Που σημαίνει θα πρέπει να ψάξει για χορηγούς, θα πρέπει να ψάξει μόνο του για τις υποδομές που θα λειτουργήσει και λοιπά, να διεκδικούν δηλαδή
οι καθηγητές εκεί κλπ. Όλο αυτό το πανηγύρι. Προσέξτε τώρα. Αυτό θα είναι και αντικείμενο αξιολόγησης. Μάλλον πριν φτάσω στο αντικείμενο της αξιολόγησης, να πω το εξής. Ο ΩΣΑ έχει μια πολύ συγκεκριμένη έκφραση για, που καθορίζει αυτή την αυτονομία την οικονομική. Λέει τα χρήματα πρέπει να ακολουθούν τον μαθητή. Που σημαίνει αυτά τα χρήματα που το κράτος σε πάση περιπτώσει κάθε φορά δίνει για τη δημόσια εκπαίδευση θα πρέπει να μοιράζονται όχι στις σχολικές μονάδες από το κράτος αλλά στον κάθε μαθητή ξεχωριστά. Ο γονιός, κατ' επέκταση του μαθητή, θα πρέπει να αποφασίζει ελεύθερα πια σε ποιο σχολείο θα στείλει το παιδάκι του και εκεί θα καταχωρείται και το ποσό το συγκεκριμένο. Πώς ο γονιός θα αποφασίσει? Εδώ χρειαζόμαστε ένα αντικειμενικό σύστημα. Ένα αντικειμενικότατο σύστημα. Και δημοκρατικό, όλα αυτά εντός εισαγωγικών, για να μπορεί ο γονιός να αποφασίσει. Τι κάνουν λοιπόν? Θα πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση της σχολικής μονάδας με βάση τις επιδόσεις των μαθητών. Με βάση λοιπόν αυτό το κυρίαρχο στοιχείο, ο γονιός θα μπορεί να δει σε ποιο σχολείο πάνε καλά τα παιδάκια. Όλα αυτά βγάζουμε απ' έξω το κοινωνικό υπόβαθρο. Έτσι. Ποιος είναι, τι παιδάκια είναι αυτά, σε ποια περιοχή. Ακριβώς. Αυτά είναι απ' έξω. Δεν είναι αντικειμενικά αυτά τα πράγματα. Ακριβώς. Αυτά τα πράγματα δεν είναι αντικειμενικά. Οι επιδόσεις των μαθητών είναι αντικειμενικές. Με βάση λοιπόν αυτές τις επιδόσεις θα γίνεται και η αξιολόγηση της σχολικής μονάδας. Η αξιολόγηση αυτή θα είναι διαφανέστατα σε κάποια βάση δεδομένων του Υπουργείου. Θα μπαίνει λοιπόν ο γονιός εκεί, σε αυτή τη βάση και θα διαλέγει σχολείο. Με την ίδια ευκολία που θα διαλέγει το δημόσιο σχολείο της γειτονιάς του, αν θα το επιλέξει, θα μπορεί να πάει και σε μια άλλη περιοχή καλύτερη, υποτίθεται που έχει καλύτερες επιδόσεις το δημόσιο σχολείο ή επίσης, αν έχει και μια μικρή οικονομική δυνατότητα, θα μπορεί αυτό το ποσό να το κατευθύνει στο Α ή Β ιδιωτικό σχολείο. Μάλιστα. Που σημαίνει, εδώ συζητάμε για έμεση και άμεση ιδιωτικοποίηση της δημόσιας εκπαίδευσης. Μάλιστα. Αυτά δηλαδή του δημόσιου κρατικού προϋπολογισμού θα πηγαίνουν στα ιδιωτικά σχολεία. Και αν θα σε θέλουν τα ιδιωτικά σχολεία, έτσι. Δεν θα παίρνουν όλα τα παιδιά τα ιδιωτικά σχολεία, όπως το καταλαβαίνει. Προφανές. Άρα λοιπόν αυτό το στοιχείο των εξετάσεων μέσα στο σχολείο, στο λύκειο καταρχήν, έχει διπλό ρόλο. Όλα αυτά που είπε η Άννα πριν είναι ο μπαμπούλας για να διώξει, να απομακρύνει μια μεγάλη μάζα μαθητών από το σχολείο και να παίξει αυτό το ρόλο της αξιολόγησης, της αντικειμενικοποίησης που θα οδηγήσει και στην ιδιωτικοποίηση του δημόσιου σχολείου άμεσα και έμεσα. Μάλιστα. Πολύ κατανοητό. Τώρα έχω 4 ερωτήσεις και έχουμε λιγότερο από 15 λεπτά. Θέλω λοιπόν σε αυτό το χρονικό πλαίσιο να απαντήσουμε σε εξής ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα να μιλήσουμε για την πρόσφατη επίσκεψη εκπροσώπου του ΩΣΑ σε σχολεία στο Μονόδριο και στις Κονίστρες της Εύβοιας και όσα επακολούθησαν με τις καταγγελίες και τα λοιπά. Λοιπόν, Δημήτρης, μεγάλο ζήτημα. Μεγάλο ζήτημα. Καταρχήν, εδώ ο ΩΣΑ, γνωρίζουμε τι, δεν ξέρω οι ακροατές, να πούμε δύο πράγματα. Ο ΩΣΑ είναι ένας υπερεθνικός οργανισμός που εξυπηρετεί κατά κύριο λόγο, δεν έχει να κάνει με την εκπαίδευση μόνο, έχει να κάνει με όλα την οικονομική διακυβέρνηση. Είναι κύριος φορέας παγκόσμιας οικονομικής διακυβέρνησης. Βγάζει εκθέσεις και δίνει κατευθύνσεις, πολιτικές κατευθύνσεις για μια σειρά ζητήματα. Για οικονομικής ανάπτυξης, πώς το λένε, ανταγωνιστικότητας κλπ. Των χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο και φυσικά έχει έχει απόψεις που προσπαθεί να τις κατευθύνει για όλες τις χώρες μέλη του, στην κατεύθυνση βέβαια των πολιτικών ιδιωτικοποίησεων των δημόσιων συστημάτων της εκπαίδευσης σε όλες τις χώρες. Έρχεται λοιπόν αυτός ο οργανισμός τώρα και κάνει εκθέσεις για την κατάσταση της ελληνικής εκπαίδευσης
Ήδη υπάρχει μια έκθεση του 11 που είναι, έχει σαφέστατους στόχους, σαφέστατες πώς το λένε, κατευθύνσεις, ιδιωτικοποίησης κλπ. Υπάρχει κατά παραγγελία της κυβέρνησης σήμερα έκθεση η οποία μια προκατακτική έκθεση έχει ήδη παραδοθεί τον Φλεβάρι. Μάλιστα να συμπληρώσω εδώ ότι οι εκθέσεις του ΟΣΑ είναι υποχρεωτικές να τις ακολουθήσει η κυβέρνηση, όχι τούτη, όλες, γιατί είναι προαπαιτούμενες από το τρίτο μνημόνιο. Είναι ξεκάθαρο, δηλαδή είναι υποχρεωμένες οι κυβερνήσεις να τις ακολουθήσουν αυτές τις εκθέσεις. Και φυσικά εκκρεμεί και η ολοκλήρωση αυτής της έκθεσης που προκατακτικά έχει αποδοθεί στην ελληνική κυβέρνηση το Φλεβάρι. Τώρα, αυτοί οι τύποι τώρα ήρθανε και ζητήσανε να επισκεφθούν τα ελληνικά σχολεία για να δούνε τάχα της τα προβλήματα διαζώσης, να κουβεντιάσουν με τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείους. Ζητήσανε από τις ομοσπονδίες συνάντηση, υποτίθεται για να συζητήσουν τις θέσεις των ομοσπονδιών, των εκπαιδευτικών ομοσπονδιών, για να ολοκληρώσουν την έκθεσή τους. Μια έκθεση που έχει προαποφασισμένες κατευθύνσεις ήδη. Σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν επισκεφτήκαν διάφορα σχολεία, μεταξύ αυτών και τα σχολεία που ανέφερες, Νίκο, στην Εύβοια. Και φυσικά με άδεια του Υπουργείου Παιδείας και με την συνοδεία του Διευθυντή Εκπαίδευση εκεί, δηλαδή στην ουσία του Περιφερειακού και λοιπά, όλων των στελεχών του Υπουργείου Παιδείας. Σε αυτή την ενέργεια αντέδρασε η τοπική ΕΛΜΕΚΗ. Μάλιστα οι άνθρωποι δεν περιοριστήκαν απλά να σηκωθούν να φύγουν από το σχολείο τους και για να πάνε να κάνουν παρέμβαση εκεί που στα σχολεία που ήταν η αντιπροσωπεία του ΟΣΑ με τους αντίστοιχους του Υπουργείου Παιδείας, αλλά ζητήσαν και άδεια επίσημα, κανονική άδεια για την ημέρα εκείνη. Πήγαν στο σχολείο, δεν συγκρούστηκαν εκεί με το Διευθυντή Εκπαίδευσης, δεν τους επέτρεψε ο Διευθυντής Εκπαίδευσης να παρευρεθούν. Μάλιστα ο ίδιος σε αυτή τη συνάντηση με τον ΟΣΑ ανέφερε ότι το 20% των εκπαιδευτικών είναι κατάλληλοι, ανίκανοι. Έτσι. Και μετά την ίδια στιγμή πήρε και τηλέφωνο στις σχολικές μονάδες, τους αξιολόγησε αυτούς. Ναι, στις σχολικές μονάδες για να δουν εάν έχουν καταγραφεί οι άδειές τους επισήμως. Και επειδή δεν είχαν προλάβει να καταχωρηθούν επίσημα στα σχολεία, στο μηχανογραφικό σύστημα που έχει το Υπουργείο Παιδείας γι' αυτό, στο κεντρικό μηχανογραφικό σύστημα, απλά υπήρχαν μόνο οι αιτήσεις τους, τους αξιολόγησε, έδωσε και ποινή, πειθαρχική ποινή, γιατί παρανόμως υποτίθεται λείπαν από τα σχολεία τους. Είναι απαράδεκτες αυτές οι ενέργειες. Πάμε σε άλλες εποχές. Εκεί επιβάλλεται να απαντήσει όχι το τοπικό σωματείο, αλλά όλος ο κλάδος θα πρέπει να δώσει μια δυναμική απάντηση στις ενέργειες του συγκεκριμένου Διευθυντή Εκπαίδευσης, που δεν είναι να αφορούν μόνο εκείνον, γιατί η πλάτη του είναι καλυμμένη από τις πολιτικές του Υπουργείου Παιδείας και έχει το ελεύθερο φυσικά να ασκεί τέτοιες λογικές. Να προσθέσω μόνο κάτι σε αυτό που είπε Νίκος, είναι ότι είναι φανερό ότι αυτή η βίαιη αναδιάρθρωση στο δημόσιο σχολείο και όλο αυτό το οποίο προετοιμάζεται στη δημόσια εκπαίδευση δεν μπορεί να μην πηγαίνει παρά χέρι-χέρι με την καταστολή. Δηλαδή, όπου δεν χωράει λόγος και όπου δεν μπήκεστε με τα επικοινωνιακά μας τρία και την επικοινωνιακή εκστρατεία, τότε έρχεται και η πειθαρχική ποινή. Δεν έχει σημασία αν είναι επίπληξη. Δεν έχει σημασία αν οι συνάδελφοι είχαν ζητήσει ή όχι. Άρα δεν στεκόμαστε σε αυτό. Στεκόμαστε ότι διευθυντής, κομμάτι δηλαδή της διοικητικής ιεραρχίας, προχωρά σε ποινικοποίηση της αυτονόητης συνδικαλιστικής δράσης και παρέμβασης ενός σωματείου. Αυτό είναι που προασπίζουμε. Αυτό είναι το οποίο εμείς δεν θα το αφήσουμε να περάσει έτσι. Μάλιστα. Να έρθουμε τώρα, Άννα, σε σένα πάλι.
σε ένα ζήτημα που ήρθε στο επίκεντρο μετά και από τις κινητοποιήσεις των φοιτητών τις πρόσφατες, αλλά που από ό,τι είδα υπάρχει και ένα άρθρο στο σελιδοδίκτυο δύο εκπαιδευτικών, της Δίνας της ΡΕΠΑ και της Άννας Μπαχτή, δηλαδή δικό σου. Είναι το ζήτημα του πιστοποιητικού παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας και οι καταγγελίες ότι τεινάζει στον αέρα τα επαγγελματικά δικαιώματα και την αξία των πτυχίων σαν προσόν άσκηση του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού. Αυτές είναι οι καταγγελίες των φοιτητών των καθηγητικών σχολών. Πες μας πώς έχει αυτό το ζήτημα. Καταρχήν και αυτό να πούμε ότι δεν είναι καινούριο. Έτσι, πάει πάρα πολύ παλιά. Ας μην πιάσουμε την ιστορία του όμως τώρα. Τις προηγούμενες μέρες ήρθε στη δημοσιότητα η πρόταση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για το ζήτημα της παιδαγωγικής επάρκειας των αποφύτων των καθηγητικών σχολών. Σε ένα μεταξύ μας φόρουμ συζητήσεων, ένας συνάδελφος είπε πάρα πολύ ωραία. Οι απόφοιτοι των καθηγητικών σχολών πλέον, εάν περάσει αυτό, θα είναι χομπίστες. Έτσι. Θα είναι χομπίστες. Θα είναι χομπίστες. Μάλιστα. Σπουδάζουν για το χόμπι τους. Για το χόμπι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πρώτον ότι πετάει τα επαγγελματικά δικαιώματα, δηλαδή αυτό που ήξερε ένα παιδί, ότι εγώ τελειώνω τη φιλοσοφική, τελειώνω το μαθηματικό και τέλος πάντων με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, από το φροντιστήριο μέχρι το δημόσιο σχολείο, εγώ έχω το δικαίωμα να δουλέψω ως εκπαιδευτικός. Ένα. Δεύτερον, προχωράει σε μια απευθείας παρέμβαση των προγραμμάτων σπουδών στα πανεπιστήμια του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, μια παρέμβαση που λέει ότι εγώ θέλω να μου προετοιμάσεις αυτούς τους εκπαιδευτικούς για αυτό το σχολείο και όχι γενικώ στις αρχές της παιδαγωγικής, της επιστήμης, της φιλοσοφίας και των κοινωνικών επιστημών και του επιστήμονα που πρέπει να έχει σχέση με αυτά, αλλά απόλυτα προσαρμοσμένο σε αυτό το οποίο θέλω να φτιάξω. Τρίτον, είναι ένα τμήμα το οποίο είναι έξω από τα πανεπιστήμια, το οποίο θέλουν να φτιάξουν με δίδακτρα, και μάλιστα το λέει στο τέλος η πρόταση του ΙΕΠ, ότι ρε παιδιά, να υπάρχει τέλος εγγραφής, αλλά να φροντίσουμε να είναι χαμηλό. Τρίτον, δεν είναι για όλους. Θα υπάρχουν κριτήρια και κρυσάρες για το ποιοι θα μπαίνουν και το ποιοι θα το παρακολουθούν αυτό. Τέταρτο στοιχείο, και πολύ σημαντικό επίσης, είναι ότι το ορίζει με σαφήνεια ότι όσοι δεν το περάσουν αυτό, τα λέω πάρα πολύ σύντομα, mm-hmm. δεν θα έχουν το δικαίωμα να δουλέψουν ούτε στο δημόσιο, ούτε στον ιδιωτικό τομέα, ούτε στην τυπική, ούτε στην άτυπη εκπαίδευση. Δηλαδή, τα παιδιά δεν θα έχουν κανένα επαγγελματικό δικαίωμα. Γι' αυτό λέω ότι συνδέεται, είπα και στην αρχή, Νίκο, με τον νόμο Γαβρόγλου και τον τελευταίο, που στην ουσία υποβαθμίζει πλήρως τα προπτυχιακά, τους προπτυχιακούς ή τους σπουδών, εισάγει τα μεταπτυχιακά σε ευρύ φάσμα, τα δίδακτρα στα μεταπτυχιακά, και όλη αυτή λοιπόν η κατάσταση σημαίνει ότι, όπως λέει και ο ΙΟΒΕ, αυτά τα κίνητρα για τα επαγγελματικά προσόντα των εκπαιδευτικών θα πρέπει να αποτελούν και έναν κόφτη στο πόσα παιδιά θα φιλοδοξήσουν να φτάσουν και να σπουδάσουν σε αυτές τις σχολές. Να ξέρουν δηλαδή ότι δεν φτάνει να τελειώσουν, αλλά θα πρέπει να περάσουν και από τα επαγγελματικά δικαιώματα αυτά. Δεύτερον, ότι και να διοριστούν, θα έχουν το μέντορα, θα περάσουν δεύτερη αξιολόγηση, άρα ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να είναι διαβίου πιστοποιούμενος, επιμορφούμενος και ανασφαλής, προκειμένου να είναι και υποταγμένος στο δικό του το σχέδιο. Νομίζω ότι επιβάλλεται να δώσουμε συνολικά τη μάχη, δεν αφορά τους φοιτητές, αφορά το σύνολο της εκπαίδευσης, αφορά τους γονείς που τα παιδιά τους θέλουν να μπουν σε αυτές τις σχολές, και νομίζω ότι πρέπει να δοθεί μια συνολική μάχη για όλα αυτά τα οποία ετοιμάζονται να περάσουν και να μην τους αφήσουμε. Μάλιστα. Να προσθέσω κάτι εδώ. Πολύ λίγα, γιατί το έπιασε μια χαρά η Άννα στο σύνολό τους, στο σύνολό τους το πρόβλημα. Απλά να προσθέσω ότι είναι σαφέστατη η πρόταση του ΙΕΠ για το πού θα λειτουργούν αυτές οι δομές. Αναφέρεται ότι θα όλο αυτό το παιχνίδι με την παιδαγωγική επάρκεια θα λειτουργήσουν στα η προσίδρυση ειδικές δομές του των πανεπιστημίων που καθορίζουν, που καθόρισε ο τελευταίος νόμος του Γαβρόγλου το καλοκαίρι για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, και όπως ξέρουμε, όπως πολύ σωστά ανέφερε η Άννα, ότι αυτά θα είναι επιπληρωμή. Το δεύτερο στοιχείο που θα ήθελα να προσθέσω είναι το εξής. Ο 3848 της Διαμαντοπούλου καθορίζει ότι για να πάρει μέρος κάποιος σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για να διοριστεί στην δημόσια εκπαίδευση, προαπαιτούμενο έχει
πρέπει να έχει την παιδαγωγική επάρκεια. Και αυτό δεν αφορά τους νέους που βγαίνουν από τα πανεπιστήμια, αλλά όλους. Ξέρετε πώς χιλιάδες συνάδελφοί μας εκπαιδευτικοί βρίσκονται αυτή τη στιγμή και μέσα στα σχολεία. Μέσα στα σχολεία. Ως αναπληρωτές. Αλλά και έξω από αυτά ακόμη σήμερα. Που προσδοκούν, αν θέλετε, να μπουν στη δημόσια εκπαίδευση. Και επί της ουσίας δεν έχουν αυτό το παιδαγωγικό, το πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας. Άρα αυτούς ή τους αποκλεί, τους διώχνει εντελώς, ή θα τους αναγκάσει να δώσουν τον βολό τους, να πάρουν αυτό το πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας επιπληρωμή. Αυτό σας συμπληρώνω, δεν ξέρω αν έχουμε λίγο χρόνο. Όχι, okay. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, το λόγο πρέπει να έχει ο κόφτης του κινήματος, νομίζω, που θα πρέπει να βάλει φρένο σε όλα αυτά τα οποία με τόσο εναργή τρόπο μας περιγράψατε. Δεν μένει παρά να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Καριώτη και την Άννα Μπαχτή, τους δύο καθηγητές που ήταν σήμερα μαζί μας. Και εμείς ευχαριστούμε, και εμείς ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Απλά δεν αναφερθήκαμε καθόλου στην τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση. Σε κάποια άλλη εκπομπή μπορούμε να το κάνουμε. Αναφέραμε κάποια πράγματα. Ελάχιστα. Ήταν η εκπομπή Ραδιο Παντιέρα στο ελεύθερο ραδιόφωνο της ΕΡΤΟΠΕΝ. Στην παρουσίαση της εκπομπής ήταν ο Νίκος Ξηρουδάκης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Παναγιώτης Ζέκιος. Φίλες και φίλοι, μείνετε συντονισμένοι στην ελεύθερη συχνότητα της ΕΡΤΟΠΕΝ.